αξιολογώντας η αστυνομία το ανακριτικό έργο που είχε γίνει μέσα από τη λήψη των καταθέσεων και των άλλων ενεργειών. Αποταθήκαμε χθες στο δικαστήριο και αφού παρουσιάστηκε σχετική μαρτυρία, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον 33χρονου Ελληνοκυπρίου από τη Λευκωσία, ο οποίος και συνελήφθηκε. Ανακρινόμενος αρχικά έδωσε κάποιους πρώτους ισχυρισμούς σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση και παρουσιάζεται σήμερα στο δικαστήριο για να ζητηθεί η κράτησή του. Να σημειωθεί ότι έχει συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Σίγουρα καταγράφεται μία εξέλιξη η οποία διευρύνει τον κύκλο των εξετάσεων από πλευράς της αστυνομίας. Έχουν ληφθεί μέχρι τη στιγμή μεταξύ άλλων ενεργειών πέραν των 100 καταθέσεων από διάφορα πρόσωπα και προχωρεί ανακριτική ομάδα η οποία, όπως έχει ήδη δηλωθεί, με οδηγίες του αρχηγού αστυνομίας είχε αυξηθεί, δηλαδή συμμετέχουν σε αυτήν την ανακριτική ομάδα 15 μέλη, έμπειρα μέλη που ασχολούνται καθημερινά με αυτήν την υπόθεση. Όσον αφορά δε την μαρτυρία, γιατί σίγουρα αναφέρονται αρκετά, εκείνο το οποίο θα ήθελα να τονίσω ότι έχει συλληφθεί για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και βεβαίως η μαρτυρία που υπάρχει παρουσιάζεται σήμερα στο δικαστήριο και βεβαίως εκεί θα υπάρχει ευκαιρία για κάποιος να ακούσει το πώς συνδέεται το συγκεκριμένο πρόσωπο με την υπόθεση αυτή. Όσον αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που έγιναν κάποιες επαφές, κάποιες σκέψεις και μιλώ γενικότερα για το θέμα των εμπειρογνωμόνων, δεν έχει ληφθεί τουλάχιστον οποιαδήποτε τελική απόφαση μέχρι τώρα. Και αναφέρομαι γενικά στο θέμα εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι από την αρχή είχαμε δηλώσει και είμαστε και φιδωρίστες δηλώσεις, όπως έχει χαρακτηριστεί από αρκετούς, ότι εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και μέσα από αυτήν την αξιολόγηση καταλήξαμε σε αυτήν την εξέλιξη, όπως έχει καθοριστεί και όπως το έχω τονίσει προηγουμένως, με αποτέλεσμα τη σύλληψη αυτού του προσώπου. Εκείνο το οποίο θα πρέπει ακόμα να τονίσουμε είναι ότι από πλευράς δικής μας δηλώνεται για ακόμα μια φορά η αποφασιστικότητα για εξιχνίαση της υπόθεσης, συνεχίζοντας τις έρευνες με κάθε σοβαρότητα και υπευθυνότητα, χωρίς να επηρεάζεται η αστυνομία από οποιαδήποτε σχόλια, δηλώσεις, σενάρια ή φήμες από οποιονδήποτε, παραμένοντας προσιλωμένοι στο στόχο και βεβαίως στην αποστολή μας. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Γνωρίζει η αστυνομία πώς ενεργεί γενικότερα σε μια σοβαρή υπόθεση και αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο μέσα από τις δηλώσεις. Δηλώσεις είναι ένα θέμα που έχει τη σημασία του. Μέσα από τη διερεύνηση που γίνεται για μια υπόθεση όπως είναι αυτή. Και αυτό εφαρμόζεται σε όλες τις υποθέσεις. Δεν επηρεάζεται η αστυνομία από τις δηλώσεις, τοποθετήσεις ή τις διάφορες ειδήσεις στις διάφορες ιστοσελίδες και τα απαντώ γενικότερα, έχοντας υπόψη τη δουλειά την οποία γίνεται σε αυτήν την υπόθεση. Και αυτό, το επαναλαμβάνω, αποδεικνύεται μέσα από τη διερεύνηση η οποία γίνεται, έχοντας υπόψη μεταξύ άλλων και αυτήν την εξέλιξη. Και σίγουρα αυξάνεται ο όγκος του ανακριτικού έργου με βάση τις εξελίξεις που υπάρχουν. Η αστυνομία, όπως έχω πει, προχωρεί στη διερεύνηση της υπόθεσης. Είναι ανοιχτό όμως και αυτό το ενδεχόμενο ακόμα. Συλλαμβάνοντας έναν πρόσωπο για διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Κατανοητών και σεβαστών ότι υπάρχουν ερωτήματα. Σίγουρα αυτά θα απαντηθούν από εσάς όταν θα βρίσκεστε στο δικαστήριο, που θα υπάρχει μια εκτενής αναφορά, ολοκληρωμένη αν θέλετε, για σκοπούς παρουσίασης του προσώπου στο δικαστήριο με την δήλωση του υπευθύνου των ανακρίσεων, που θα απαντηθούν το οποιαδήποτε ερωτήματα υπάρχουν. Η αστυνομία, εμείς έχουμε απαντήσεις σε αρκετά ερωτήματα και βεβαίως γι' αυτό και γίνεται αυτή η προσεκτική δουλειά. Και να παραλάβω ακόμα μια φορά,
προς κάποιους που δεν είναι όλοι, για να είμαστε σωστοί και αντικειμενικοί, γιατί μέσα στα πλαίσια της δικής μας της εργασίας μαζί σας θεωρούμε ότι υπάρχει ο αλληλοσεβασμός στην παρουσίαση των γεγονότων και αυτό είναι σεβαστό.